κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Η πανδημία είναι ακόμη εδώ. Προσέχουν οι πολίτες παρά τη χαλάρωση των μέτρων. Άγγελος Συρίγος δεν είπε κάτι ξεκάθαρο για τη λειτουργία της σχολής νοσηλευτικής του Δημοτήχου παρά μόνο τα προβλήματά της. Τι λένε οι βουλευτές του Εύρου για την εισήγηση του ΔΠΑΕ περί μεταφοράς της σχολής νοσηλευτικής στην Αλεξανδρούπολη. Τι απαντά ο πρόεδρος του ΔΠΑΕ για τη μεταφορά της νοσηλευτικής από το Δημότυχο στην πρωτεύουσα του νομού Εύρου και υπό το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Μπορεί η σταδιακή βελτίωση του καιρού σε συνδυασμό με τη μερική χαλάρωση των μέτρων να δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι ο κορονοϊός περνάει σιγά σιγά στη λύθη, όμως η αλήθεια δεν είναι αυτή. Τα αριθμητικά δεδομένα μαρτυρούν ότι η πανδημία παραμένει παρούσα στη χώρα μας, με τον αριθμό των κρουσμάτων να κινείται καθημερινά πάνω από τα 15.000, ενώ και στον Εύρο δεν πρέπει να επικρατήσει εφησυχασμός, καθώς οι καταφές κρουσμάτων είναι σταθερά τριψήφιος αριθμός. Μία ψευδαίσθηση ότι ο κορονοϊός τίνει να ατονίσει δημιουργήθηκε τον τελευταίο καιρό και στην Ελλάδα, όμως αν κανείς παρακολουθήσει τα αριθμητικά δεδομένα θα διαπιστώσει ότι η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Ο ιός είναι ακόμα εδώ και συνεχίζει να ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία προσβάλλοντας καθημερινά χιλιάδες ανθρώπους. Έφεσε φορά μάσκα, να μην το φοβάμαι. Τελείωσε, λέτε, ο κορονοϊός. Όχι, με τίποτα. Δεν μπορείτε, κάναμε εμείς πάντως. Στα καλά νέα από το μέτωπο είναι ότι υπάρχουν ακόμη πολλοί άνθρωποι που τηρούν τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας από τον ιό, ενώ στα αριθμητικά δεδομένα ευτυχώς παρατηρείται μείωση του αριθμού θανάτων από τον ιό ή από τυχόν επιπλοκές που αυτός μπορεί να προκαλέσει σε όποιον νοσεί και μάλιστα ανεξαρτήτως ηλικίας. Τελείωσε, λέτε, δηλαδή. Πού να ξέρω εγώ. Έκανα τα εμβόλια. Προσέχετε τώρα. Ορίστε. Προσέχετε, λέω. Προσέχω, τσίκια. Σε καλό επίπεδο κινείται και ο εμβολιασμός και όπως όλα δείχνουν δεν θα αποφευχθεί η χορήγηση τέταρτης δόσης εμβολίου στο γενικό πληθυσμό. Με τα έως τώρα δεδομένα, η χορήγηση τέταρτης δόσης αφορά τα ευπαθή άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, όμως εξετάζεται το ενδεχόμενο της υποχρεωτικότητας για όλους και όλες από το ερχόμενο φθινόπωρο. Πάρα πολύ. Πιστεύετε ότι ακόμα είναι εδώ μαζί μας, δηλαδή? Εννοείται. Προσέχετε, κρατάτε μέτρα? Πάρα πολύ, είμαι του υγειονομικού. Ο κίνδυνος επαναλίμωξης και νοσηλείας λόγω COVID-19 σε άτομα που έχουν επιβιώσει και αναρρώσει από προηγούμενη λίμωξη από τον SARS-CoV-2 παραμένει χαμηλός για έως και 20 μήνες, σύμφωνα με μια αναδρομική μελέτη πληθυσμού από τη Σουηδία. Συμπερασματικά, ο κίνδυνος επαναλίμωξης και νοσηλείας λόγω COVID-19 σε άτομα που έχουν επιβιώσει και αναρρώσει από προηγούμενη λίμωξη παραμένει χαμηλός για έως και 20 μήνες, ενώ ο εμβολιασμός φαίνεται να μειώνει περαιτέρω τον κίνδυνο τόσο της επαναλίμωξης όσο και της νοσηλείας για τουλάχιστον 9 μήνες. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης υποστηρίζουν τη χρήση τόσο του πιστοποιητικού προηγούμενης λίμωξης όσο και του πιστοποιητικού εμβολιασμού ως απόδειξη ανοσίας έναντι του SARS-CoV-2. Την ίδρυση νέων τμήματων ψυχολογίας στο Δημότυχο και εργοθεραπεία στην Κομωτινή ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για τα ΕΗ, Άγγελος Συρίγος, ενώ όπως είπε, τμήματα ψυχολογίας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα στηρίξουμε και με άλλα μέτρα το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Θα δημιουργηθεί τμήμα ψυχολογίας στο Δημότυχο. Για την νοσηλευτική τώρα του Δημοτύχου, ο κύριος Συρίγος δεν είπε κάτι συγκεκριμένο, κάτι ξεκάθαρο, παρά μόνο αρκέστηκε στο γεγονός να αναφερθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια. Ποιος φοιτητής θα επιλέξει να πάει σε ένα μακρινό, σε ένα ακριτικό πανεπιστήμιο όταν μπορεί να σπουδάσει αυτά που θέλει δίπλα του, παρότι η Θράκη και το Αιγαίο από πλευράς ακαδημαϊκού δυναμικού είναι εξαιρετικά υψηλά, όπως αποδεικνύεται με αντικειμενικά κριτήρια. Δεύτερο πρόβλημα, η αφέμαξη του ακαδημαϊκού προσωπικού. Τα νέα τμήματα στα μεγάλα αστικά κέντρα παίρνουν τους καθηγητές από το Δημοκρίτιο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τρίτο πρόβλημα. Επειδή άκουσα προηγουμένως κάποιες συμμογές για το θέμα του Δημοτήχου και της νοσηλευτικής του Δημοτήχου. Πότε άρχισαν τα πολύ σοβαρά προβλήματα με την νοσηλευτική του Δημοτήχου? Όταν έγινε πανεπιστημιακό τμήμα το 2019. Έως μετά το 2019, υποχρεωτικώς, όλοι οι διδάσκοντες πρέπει να έχουν διδακτορικό δίπλωμα. Πού να βρεις με διδακτορικό δίπλωμα στο Δημότυχο ανθρώπους που έχουν εξειδικευτεί στην νοσηλευτική και πόσους μπορείς να βρεις? Αποτέλεσμα,
πλήστα όσα μαθήματα της νοσηλευτικής δεν διδάσκονταν στο συγκεκριμένο τμήμα λόγω ελλείψεως καθηγητών με διδακτορικό. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς στηρίζουμε συνειδητά τη στρατηγική επιλογή της δημιουργίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Θεωρούμε ότι το Δημοκρίτιο πέτυχε στο έργο του. Αποτελεί εδώ και χρόνια τη μία από τις βασικές ατμομηχανή αναπτύξεως της ευρύτερης περιοχής. Πάμε τώρα σε μία επιστολή, σε μία ανακοίνωση που γνωστοποίησε αποκλειστικά το Ράδιο Εύρος και έχει να κάνει με την απάντηση του Προέδρου του ΔΥΠΑΕ, του κυρίου Καΐση. Η εισήγηση, η πρόταση μεταφοράς του παρατήματος νοσηλευτικής από το Δημότυχο στην Αλεξανδρούπολη. Ο Πρόεδρος λοιπόν της δικού σας επιτροπής, το Ράδιο Εύρος, ο κύριος Καΐσης, ξεκαθαρίζει τη θέση του με σαφήνεια, λέγοντας πως η εκπαίδευση των φοιτητών νοσηλευτικής απαιτεί πέραν από την θεωρητική εκπαίδευση και κλινική άσκηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα, τα οποία πρέπει να διαθετούν όλες τις ειδικότητες που απαιτεί το πρόγραμμα σπουδών της νοσηλευτικής. Αυτό λοιπόν φαίνεται να είναι και το κυριότερο ζήτημα, το νοσοκομείο δηλαδή του Δημοτήχου αδυνατεί να καλύψει όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Το παράρτημα νοσηλευτικής που ιδρύθηκε το 2007 στο ΤΕΙ Καβάλας και μετέπειτα ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αντιμετώπιζε εξυπαρχής ορισμένα λειτουργικά προβλήματα, γεγονός που διατυπώθηκε και στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του τότε ιδρύματος. Το ΔΥΠΑΕ από το 2019 που ανέλαβε το παράρτημα Δημοτήχου προχώρησε σε μια σειρά κρίσιμων παρεμβάσεων προκειμένου να λυθούν κάποια από τα προβλήματα και κυρίως τα εκπαιδευτικά. Έτσι, παρά τις εύλογες αιτήσεις για χορήγηση νέων θέσεων καθηγητών εκ μέρους άλλων τμήματων του ΔΥΠΑΕ, δόθηκαν άμεσα δύο θέσεις μελών ΔΕΠ στο παράρτημα και προχώρησε η προκήρυξη αυτών στο γνωστικό αντικείμενο που φάνηκε ότι υπήρχαν τα περισσότερα προβλήματα, δηλαδή την νοσηλευτική. Επιπλέον, τα τρία τελευταία έτη σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμεινο πραγματοποιούνταν μεγάλος αριθμός προκηρύξεων έκτακτου προσωπικού, νέοι διδάκτορες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, διδάσκοντες, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητριών και φοιτητών. Έγιναν συνολικά 20 προκηρύξεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι φέτος, πέραν της ανανέωσης των συμβάσεων, το ΔΥΠΑΕ προχώρησε σε δύο προκηρύξεις νέων διδακτόρων για την κάλυψη 17 μαθημάτων, μία προκήρυξη μέσω του Προεδρικού Διατάγματος 407 για την κάλυψη 2 μαθημάτων και σε 5 προκήρυξη ακαδημαϊκών υποτρόφων για την κάλυψη 48 μαθημάτων. Η εκπαίδευση των φοιτητριών και φοιτητών νοσηλευτικής απαιτεί όμως πέρα από τη θεωρητική εκπαίδευση και κλινική άσκηση νοσηλευτικά ιδρύματα, τα οποία πρέπει να διαθέτουν όλες τις ειδικότητες που απαιτεί το πρόγραμμα σπουδών της νοσηλευτικής. Στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Δημοτήχου δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, καθώς το νοσοκομείο δεν διαθέτει μονάδα εντατικής θεραπείας, ψυχιατρικά και νευρολογικά τμήματα, ογκολογική κλινική και επιπροσθέτως η παιδιατρική κλινική δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητριών και φοιτητών μας. Με γνώμονα λοιπόν την παροχή εκπαίδευσης στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μας, εφάμιλοι στον άλλον τμήματων νοσηλευτικής και στο πλαίσιο της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλες τις φοιτήτριες και φοιτητές μας, έγινε η εισήγηση αυτή. Ήκοθεν εννοείται ότι το τελευταίο λόγο έχει πάντοτε η Βουλή των Ελλήνων. Σε αναβρασμό λοιπόν βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες το Δημότυχο εξαιτίας της πρότασης του ΔΥΠΑΕ για μεταφορά της νοσηλευτικής σχολής στην Αλεξανδρούπολη. Οι παράγοντες της πόλης ζητούν συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας και με τον Πρωθυπουργό για να μην φύγει η σχολή, ενώ ταυτόχρονα, όπως είπαμε, ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Άγγελος Συρίγος, επιχείρησε από το βήμα της Βουλής πριν από λίγες ημέρες κατά τη συζήτηση του πορίσματος για τη Διακομματική Επιτροπή που αφορά στην ανάπτυξη της Θράκης να κατευνάσει τις αντιδράσεις, ανακοινώνοντας ότι σχεδιάζεται η ανέγερση Πανεπιστημίου Πόλης στο Δημότυχο αλλά και ίδρυση τμήματος ψυχολογίας που θα ενταχθεί στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Πρόθεση να γίνουν άμεσα οι πρώτες ενέργειες που αποφασίστηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου αναφορικά με την νοσηλευτική σχολή, δηλώνει η Δημοτική Αρχή που επιδιώκει να έχει αποστείλει προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους προσέγγιση το κείμενο του ψηφίσματος, με το οποίο θα δηλώνεται η αντίθεση στη μεταφορά της νοσηλευτικής από το Δημότυχο στην Αλεξανδρούπολη. Την ίδια στιγμή η Επιτροπή Αγώνα θα κληθεί να συνταχθεί με την απόφαση και το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου πριν τη συνάντηση που θα ζητήσει να έχει αντιπροσωπεία της με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ή ακόμα και με τον Πρωθυπουργό με σκοπό να ξεκαθαρίσει το ζήτημα οριστικά. Εγώ διαφωνώ να μεταφερθεί η νοσηλευτική σχολή στην Αλεξανδρούπολη και θα το εκφράσω στη σύσκεψη της Επιτροπής Αγώνα και όπου μου ζητηθεί, δήλωσε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Δερμετζόπουλος, ο οποίος επεσήμανε ότι είχε αναδείξει την προβληματική θέση που της έδινε η ένταξή της στο ΔΥΠΑΕ. Ότι είναι στο διεθνές είναι μια προβληματική κατάσταση. Τώρα από εκεί και πέρα προφανώς είμαστε, εγώ προσωπικά, διαφωνώ στο να πάει στην Αλεξανδρούπολη, το έχω εκφράσει παντού, θα το εκφράσω και μέσα από την Επιτροπή Αγώνα και όπου μου ζητηθεί επίσης και στα Υπουργεία και στην Υπουργό, βέβαια η Υπουργός το γνωρίζει γιατί έχουμε συζητήσει για αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Αλλά τώρα απομένει και μια απόφαση από την Εθνική Αρχή Ανώτης Εκπαίδευσης. Δηλαδή το ότι έκανε μια εισήγηση
το Διεθνές Πανεπιστήμιο, δεν σημαίνει ότι αποφασίζει υπουργός. Υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή που είναι ο πρόεδρος ο κ. Μίτκας, ο οποίος έχει έρθει επανειλημμένα στη σχολή και στο Δημότυχο, και από εκεί και μετά θα αποφασιστεί. Έχω υποχρεώσει να στηρίξω την άποψη των φορέων του Δημοτήχου ότι η σχολή πρέπει να μείνει στο Δημότυχο και βέβαια ότι πρέπει να γίνει πέμπτη έδρα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης μαζί με άλλες δύο σχολές, ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τον Εύρο Σταύρο Κελέτης, μιλώντας επίσης στην ΕΡΤ Ορεστιάδας. Ξέρετε ότι η δική μας άποψη είναι ότι η σχολή πρέπει να παραμείνει στο Δημότυχο και επίσης ότι το Δημότυχο πρέπει να αποκτήσει επιπλέον σχολές του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου επάνω, έτσι ώστε να γίνει η πέμπτη έδρα. Και ξεκινάμε με τη σχολή της ψυχολογίας. Βέβαια είναι γνωστή η θέση του Δημοκρητίου ότι εφόσον η νοσηλευτική σχολή περάσει στο Δημοκρίτιο, ότι το Δημοκρίτιο δεν μπορεί να τη λειτουργήσει στο Δημότυχο. Αυτή είναι μια θέση την οποία έχει το Πανεπιστήμιο και την έχει πει ανοιχτά από την πρώτη στιγμή. Εμείς αυτό που κοιτάμε είναι πρώτον να μπορέσουμε να κρατήσουμε και ενδεχομένως να αλλάξουμε την άποψη του Δημοκρητίου, διότι κακά τα ψέματα η νοσηλευτική σχολή μόνο ενταγμένη στο Δημοκρίτιο μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει, έτσι. Νομίζω ότι η επιλογή του Διεθνούς Πανεπιστημίου ήταν λάθος εξ αρχής και οδήγησε στα διέξοδα που έχουμε σήμερα. Την πλήρη αντίθεσή της σε μια τέτοια προοπτική εξέφρασε και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Εύρο, η κυρία Νατάσα Γκαρά, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Νομίζω ότι είναι μια δρομολογημένη κατάσταση και απόφαση με τις ευχές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Διότι έχουμε παρατηρήσει ότι εδώ και από το 2019 που έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ουσιαστικά δεν ασχολήθηκε με την ορθή λειτουργία, με τη στελέχωση και την ενίσχυση του συγκεκριμένου τμήματος με έδρα το Δημότυχο. Ήδη έχει μπει σε συζητήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό για την μεταφορά της έδρας του τμήματος νοσηλευτικής από το Δημότυχο στην Αλεξανδρούπολη, κάτι το οποίο δεν είναι κρυφό σε όλους μας και γι' αυτό υπήρχαν και έντονες αντιδράσεις, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά ως εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, παραμένουμε στα όσα είπε ο κύριος Συρίγκος από το Βήμα της Βουλής πριν από λίγες ημέρες, διότι αναφέρθηκε συνολικά στον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο Παιδείας και γενικότερα η κυβέρνηση σκοπεύει να στηρίξει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Έμφασε λοιπόν στα θέματα της εκπαίδευσης και κυρίως το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το Πανεπιστήμιο. Έδωσε ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Άγγελος Συρίγκος, υπεραμείνθηκε της πολιτικής ισονομίας και ισοπολιτείας που εφαρμόζει η χώρα μας για τη μειονότητα της Θράκης και, όπως είπε, εμείς στηρίζουμε συνειδητά τη στρατηγική επιλογή της δημιουργίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Θεωρούμε λοιπόν ότι το Δημοκρίτιο πέτυχε το έργο του. Αυτή την επιλογή στηρίζουμε με συγκεκριμένα μέτρα. Αυξήσαμε τον αριθμό των θέσεων στο Δημοκρίτιο. Περιορίσαμε την ανεξέλεκτη μετεγγραφή φοιτητών από ακριτικά πανεπιστήμια προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, ορίζοντας συγκεκριμένα αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια και κοινωνικά δίκαια κριτήρια. Αυξήσαμε, ειδικά στη Θράκη, το στεγαστικό επίδομα για τους φοιτητές της περιοχής. Αυξήσαμε συγκριτικά με άλλα ΑΕΗ τον αριθμό των νέων μελών ΔΕΠ. Και επίσης στη Θράκη όλοι οι φοιτητές έχουν σίτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πόρισμα και για τη συνεργασία που είχαμε το Υπουργείο Παιδείας με το Προεδρείο της Επιτροπής και ιδίως με την Πρόεδρο την κυρία Μπακογιάννη και προφανώς υιοθετούμε απολύτως τα συμπεράσματά του. Συνεχίζουμε με τη δημιουργία φοιτητικών εστιών και νέων υποδομών για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, ούτως ώστε ένας γονιός να μην έχει να σκέφτεται πού θα μείνει το παιδί του όταν θα ανέβει πάνω. Σημειώνουμε τα όσα αναφέρονται και θα επεκτείνουμε το τεχνολογικό κάμπους που θα έχει ως επίκεντρο την Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου και θα υποστηρίζει τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις της περιοχής. Είναι αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν πρακτική άσκηση φοιτητές. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα στηρίξουμε και με άλλα μέτρα το Δημοκρίτιο. Θα δημιουργηθεί τμήμα ψυχολογίας στο Δημότυχο. Ήδη υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ του Δήμου και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει εντοπιστεί η περιοχή όπου θα χτιστεί η νέα Πανεπιστημιούπολη Δημοτήχου και με τη βοήθεια της περιφέρειας εκπονούνται ήδη οι σχετικές μελέτες. Επόμενο βήμα είναι να δημιουργηθεί, μετά το τμήμα δηλαδή ψυχολογίας στο Δημότυχο, σε επόμενο βήμα θα δημιουργηθεί τμήμα
εργοθεραπεία στην Κομοτηνή με απότερο στόχο, και εδώ έρχομαι στο ερώτημα για το τι προβλέπουμε για την Ανατολική Μακεδονία από πλευράς της περιφέρειας, με σωστό τρόπο και προσεκτική μελέτη να αγκαλιάσει το Δημοκρίτιο ολόκληρη την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επειδή συχνά όταν αναφερόμαστε στη Θράκη αναφερόμαστε και στη μουσουλμανική μειονότητα, αναφερθώ και σε κάποια στοιχεία για τη σχέση του Δημοκρατίου με τη μειονότητα. Τα στοιχεία βασίζονται σε μια πρόσφατη διδακτορική έρευνα που έκανε μια εκπαιδευτικός η Εύη Στυλιανίδου. Θυμίζω ότι με το νόμο 2525 του 1997, όταν ήταν Υπουργός Παιδείας ο Γιώργος Παπανδρέου, θεσπίστηκε ειδική ποσόστοση 0,5% για την επιπλέον εισαγωγή αποφύτων λυκείου μελών της μουσουλμανικής μειονότητας στα ΕΗ. Σε διάστημα 20 ετών, αυτά τα στοιχεία δεν έχουν ξαναβγεί ως τώρα στη δημοσιότητα, σε διάστημα 20 ετών, από το 1997 ως το 2018, έχουν αποφυτίσει ειδικά από το Δημοκρίτιο εκατοντάδες μέλη της μειονότητας, κυρίως τα τμήματα τα παιδαγωγικά. Στους αποφύτους του Δημοκρίτιου περιλαμβάνονται αυτή την 20ετία 34 δικηγόροι, 15 ιατροί, 12 πολιτικοί μηχανικοί και 11 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί. Αναφέρομαι σε αυτούς ειδικά, διότι έχουν φοιτήσει σε τμήματα που κατά τεκμήριο θεωρούνται δύσκολα και απαιτητικά ως προς τη φοίτηση. Κι όμως είμαστε υπερήφανοι που αυτά τα παιδιά, αυτοί οι νέοι άνθρωποι, μπόρεσαν και τα κατάφεραν. Αποτέλεσμα της πολιτικής ισονομίας και ισοπολιτείας. Θα ζητήσω, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας για 2 λεπτά. Επιπλέον, τα στοιχεία για το φύλο των φοιτητών δείχνουν ότι στα χρόνια μετά το 2004 οι γυναίκες μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας είναι περισσότερες από τους άρενες συναδέλφους τους. Και μια και ο λόγος για τη μουσουλμανική μειονότητα, επιτρέψτε μου κάποια ευρύτερα σχόλια για τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Θα αναφερθώ σε ένα πρόσφατο παράδειγμα. Κατά την περίοδο ακμής της οργανώσεως Ισλαμικό Κράτος, συνέρεαν από όλη την Ευρώπη για να πάνε να καταχθούν στις τάξεις του μουσουλμάνοι από την Ευρώπη. Ήταν οι λεγόμενοι ξένοι μαχητές. Οι αριθμοί τους ήταν πάρα πολύ μεγάλοι. Υπολογίζεται ότι καθ' όλη αυτή τη διάρκεια ήταν 8 με 10.000 άτομα. 2 ή 3.000 ήταν από τη Γαλλία και άλλοι τόσοι από τη Γερμανία. Ακόμα και από την Αλβανία ή το Κωσυφοπαίδιο, υπολογίζεται ότι συμμετείχαν στο Ισλαμικό κράτος από 600 άτομα. Ακόμη και η Ιρλανδία, που δεν έχει γηγενή Ισλαμική μειονότητα, είχε 60 άτομα στο Ισλαμικό κράτος. Πόσοι συμμετείχαν από την υπέρ των 100.000 ατόμων μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα? Κανείς, ούτε ένας. Το λέω αυτό διότι σημαίνει ότι κάτι καλό σε τελική ανάλυση πρέπει να κάνουμε και να διαφέρουμε από όλη την Ευρώπη σε αυτό το θέμα. Και αυτή η αναφορά δεν απευθύνεται τόσο σε αυτή εδώ την αίθουσα, όσο σε αυτές τις χώρες που κατά καιρούς μας κουνάνε το δάχτυλο για το τι γίνεται στη μειονότητα. Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε από όλα τα κόμματα για ποιο λόγο δεν υπήρξε ένα κοινό κείμενο, ένα ομόφωνο πόρισμα που αφορά στην ανάπτυξη της Θράκης. Η Διακομματική Επιτροπή πέτυχε το βασικό στόχο να καταλήξει ένα τελικό πόρισμα, αλλά πέτυχε από ό,τι φαίνεται ως προς την ενότητα. Ο τίτλος της Διακομματικής εν τέλει δικαιώθηκε μόνο ως προς τη σύνθεσή της και όχι στο να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτές προτάσεις. Τώρα, σε βάθος χρόνου, πολλά από τα γεγονότα που πλαισίωσαν τη συνεδριάση της Επιτροπής δεν θα μείνουν στην ιστορία παρά το πόρισμά της, ίσως και το γεγονός ότι υπήρξαν 3 διαφορετικά πορίσματα πέραν αυτού που πλειοψήφισε. Αυτό είναι μια βασική διαφορά με το πόρισμα του 1992, όπου εκεί υπήρχε ένα ενίο και αποδεκτό πόρισμα. Ας δούμε λοιπόν τι είπε από το βήμα της Βουλής ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, ο ένας από τους 2 επικεφαλείς των ομάδων εργασίας. Και την πραγματικά εξαντλητική προσπάθεια να βρεθεί συνένεση. Και η συνένεση είχε βρεθεί. Απλώς εντελώς προσχηματικά. Επειδή τα κόμματα θέλουν τη διαφοροποίηση για τη διαφοροποίηση και στο τέλος πέφτουν σε μια σειρά από αντιφάσεις. Δεν έγινε. Είδατε ότι ο εκπρόσωπος του Κινάλ είπε ότι θα προσυπέγραφε τα οικονομικά. Στη συνέχεια ήρθε ο κυριοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινάλ και μας είπε ότι διαφωνεί με τα οικονομικά. Και οι διάφοροι βουλευτές του, οι οποίοι δεν τα θέλουν. Πρέπει κάποτε να μάθουμε εδώ λίγο να συνεννοηθούμε.
Δεν γίνεται έτσι να προχωρήσουμε. Είναι ένα από τα παραδείγματα. Τα πολλά που μπορώ να αναφέρω των αντιφάσεων αυτής της συζήτησης. Και στα θεσμικά. Και στα θεσμικά μέσα από το κοινάλ συμφωνούσαν κάποιοι. Μην πω τώρα για τον Γιώργο. Δεν θέλω. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε ένα πόρισμα να μπει στο σιρτάρι. Γι' αυτό και βάλαμε στοίχημα ότι θα κλείσουμε κρεμότητες, όπως την επιδότηση του 12%. Να δείξουμε στους καχύποπτους δικαιολογημένα θρακιώτες μας και ακρίτες μας ότι η πολιτεία δεν λέει μόνο λόγια, αλλά κάνει πράξεις. Όπως έκανε με τον νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις, ειδικά για τη Θράκη. Όπως έκανε με τον αναπτυξιακό νόμο, όπου εκεί ξέρατε είχαμε τον ανταγωνισμό με τη Δυτική Μακεδονία και την απολιγνητοποίηση. Και είπαμε ότι η Θράκη θα είναι πάντα μπροστά. Μαζί με την Ανατολική Μακεδονία, εγώ είμαι, όπως ξέρετε, η καταγωγή μου από την Καβάλα και ξέρω πάρα πολύ καλά τα προβλήματα και της Δράμας και της Καβάλας, τα είχαμε προμετωπίδα. Και δεν πρέπει να δημιουργούμε εντυπώσεις στους πολίτες. Και να πούμε και τις αλήθειες, πέρα από τις γενικολογίες. Ακούστηκαν εδώ οι υπεριαλισμοί, πήξαμε πια. Λοιπόν, ένα ζήτημα, υποδομές. Δεύτερον, κρατικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις. Έχουμε πρόβλημα, εγώ δεν κρύβομαι, με τη μονάδα κρατικών ενισχύσεων. Πρέπει να είμαστε πιο διεκδικητικοί απέναντι στην Ευρώπη. Τώρα πηγαίνουμε στον έτερο επικεφαλής των ομάδων εργασίας που έχει να κάνει κυρίως με τα θεσμικά ζητήματα, στον κύριο Ρουσόπουλο. Να δούμε λοιπόν πώς τοποθετήθηκε. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της περιοχής είναι η εκπαιδευτική φτώχεια, εκπαιδευτική διαρροή. Αυτή η διαρροή, η σχολική διαρροή, δηλαδή ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν πάνε στο σχολείο, είναι ένα πρόβλημα που το έχουμε και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Εκεί είναι πολύ αυξημένο και πρέπει να εστιάσουμε αυτοί που θα αναλάβουν να εφαρμόσουν όποια από τα στοιχεία κρίνουν ότι χρειάζεται της έκθεσης, να εφαρμόσουν μια πολιτική έτσι ώστε να μην έχουμε αυτή τη διαρροή. Ενθάρρυνση των ολοήμερων σχολείων, εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, προτείνουμε στην πρότασή μας για τη λειτουργία των μειονοτικών σχολείων, για διδάσκοντες και προγράμματα, συγκρότηση μονάδων πρότυπης εκπαίδευσης στους ορεινούς όγκους Ξάνθης και Κομωτινής, δημιουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης για την ενεργότερη συμμετοχή των γυναικών στην τοπική κοινωνία και την ενίσχυση φυσικά του ρόλου του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου. Όλα αυτά πιστεύουμε θα προσδώσουν νέα πνοή. Ας μην ξεχνάμε πως η εκπαίδευση αποτελεί όχι μόνο χαμοχλό κοινωνικής κινητικότητας, αλλά και αποτέλεσμα ένταξης στην όποια κοινότητα. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε μέσω της αναβάθμισης των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην περιοχή είναι να μην μένει κανένα παιδί πίσω, να έχουν όλα τις ίδιες ευκαιρίες, να μην αφήνονται έρμεα της προπαγάνδας εκείνων που θα επιτιμούσαν ένα χαμηλό επίπεδο παιδείας, προκειμένου να χειραγωγούν εύκολα τους Ευρωπαίους πολίτες. Το δεύτερο ζήτημα σχετίζεται που εστιάσαμε με τους τίτλους ιδιοκτησίας. Παρά την ύπαρξη εδώ και αρκετά χρόνια νόμου για το συγκεκριμένο θέμα, προέκυψε μέσα από συζητήσεις με ειδικούς πως είναι επιτακτική ανάγκη να λυθούν μια σειρά από τεχνικά ζητήματα που αφορούν τίτλους ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένης και της κοινότητας των παλινοστούντων. Το τρίτο ζήτημα είναι το θέμα του Μουφτή και των διαχειριστικών επιτροπών μουσουλμανικής περιουσίας, θέματα που σχετίζονται βεβαίως και με αυτό που μόλις είπα προηγουμένως. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουν όσοι έχουν ασχοληθεί περισσότερο ότι στον ισλαμικό κόσμο το προσδιορισμό Μουφτή προτείνουν οι ουλεμάδες θεολόγοι του Ισλάμ προς τον ανώτατο άρχοντα του κράτους. Την ίδια πρακτική διορισμού Μουφτή ακολουθεί και η Ελλάδα, πολύ πριν την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης και ανεξάρτητα από το σημαντικό αυτό διεθνές κείμενο. Με παράνομη, αντισυμβατική και διχαστική παρέμβαση, η Άγκυρα ματέως προσπαθεί να εξαναγκάσει την Ελλάδα σε αντιδημοκρατική, πάνδημη εκλογή μουσουλμάνων θρησκευτικών ηγετών, παραβιάζοντας την καλή πρακτική των μουσουλμανικών χωρών, αλλά και τις επιθυμίες των μουσουλμάνων συμπολιτών μας. Η δήθεν δημοκρατική εκλογή Μουφτή που προτείνει η Τουρκία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της δημοκρατικής λειτουργίας των κοινωνιών μας, διότι κατά την αδιαμφισβήτητη γνώση της ελληνικής δημοκρατίας, πάνδημη εκλογή θρησκευτικού ηγέτη με κάλπη ή χωρίς κάλπη δεν εφαρμόζεται από καμία αναγνωρισμένη θρησκεία. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα μας είπε με αφορμή την συζήτηση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής για το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο, η κυρία Γκαρά. Καταρχάς, να εξηγήσουμε γιατί τα κόμματα, όλα τα κόμματα κατέθεσαν τη δική τους πρόταση. Όχι όλα, πριν το κοινάλ και της ελληνικής λύσης. Δεν κατέθεσαν καθόλου. Ναι. Καταθέσαμε λοιπόν διαφορετικό πόρισμα. Το πόρισμα το οποίο ψηφίστηκε από την πλειοψηφία, ψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Και εμείς διαφωνήσαμε σε πολύ κομβικά ζητήματα. Καταρχάς, η κριτική που κάναμε στο πόρισμα το οποίο κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία ήταν το ότι δεν περιείχε κανέναν απολογισμό για λανθασμένες πολιτικές του παρελθόντος, έτσι ώστε να τις αποφύγουμε στο μέλλον. Τι έφταιξε δηλαδή, και η Θράκη δεν είχε την αντίστοιχη ανάπτυξη με άλλες περιοχές. Έχουμε υψηλά ποσοστά ανεργίας, υψηλά ποσοστά αποβιομηχάνησης. Έχουμε δει όλοι τα κουφάρια στις βιομηχανικές μας περιοχές. Έχουμε υψηλά ποσοστά μετανάστευσης, κυρίως του νέου ανθρώπινου δυναμικού από την περιοχή. Οπότε θεωρούσαμε ότι έπρεπε να υπάρχει ένας απολογισμός για το τι έχει φταίξει και φτάσαμε μέχρι εδώ, ώστε να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Πρώτον είναι αυτό. Δεύτερον, ζητήσαμε να υπάρχει ξεχωριστό τμήμα για τα αναπτυξιακά και ξεχωριστό τμήμα για τα θεσμικά ζητήματα, διότι η αλήθεια είναι ότι στα θεσμικά ζητήματα από τα περισσότερα κόμματα υπήρχαν συνενέσεις και αρκετές από τις προτάσεις που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετήθηκαν από την πλειοψηφία και εντάχθηκαν στο κεντρικό πόρισμα. Ωστόσο, στο περιεχόμενο του πόρισματος, εμείς είχαμε μία προσέγγιση εντελώς διαφορετική, διότι θεωρούσαμε πως ένα αναπτυξιακό πόρισμα έπρεπε να περιγράφει ένα στρατηγικό αναπτυξιακό πλαίσιο μακράς πνοής, όπου εκεί με προτεραιοποίηση και περιγραφή συγκεκριμένων προτάσεων, αναβάθμισης των υποδομών, ελκυστικότητας μέσω συγκεκριμένων κινήτρων και δράσεων για την ελκυστικότητα στην επιχειρηματικότητα, αλλά και την ελκυστικότητα ως τόπος κατοικίας, η Θράκη θα έπρεπε να εντάσσονται σε ένα συνολικό πλαίσιο. Επιπλέον βάλαμε βέτο σε πολύ συγκεκριμένα, για μας όμως κομβικά ζητήματα, όπως η εξόρυξη του χρυσού. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με τη λογική ως αναπτυξιακό μέτρο της εξόρυξης χρυσού. Γνωρίζετε τη θέση μας. Θεωρούμε ότι είναι όχι μόνο αντιπεριβαλλοντικό μέτρο, αλλά και αντιαναπτυξιακό. Έχουμε διαφωνήσει πλήρως στην ιδιωτικοποίηση του λιμένα Αλεξανδρούπολης και Καβάλας. Όπως επίσης και στο ξεπούλημα δημόσιων υποδομών, στο κλείσιμο δημόσιων υπηρεσιών και στην ιδιωτικοποίηση κεντρικών δομών που βρίσκονται στην υπηρεσία των πολιτών, όπως οι δομές παιδείας ή οι δομές υγείας. Και θεωρήσαμε ότι δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση στο πόρισμα το οποίο κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, και ουσιαστικά είναι μία παράθεση προτάσεων και μέτρων χωρίς να υπάρχει συνεκτική λογική ένταξη σε ένα στρατηγικό πλαίσιο, χωρίς να υπάρχει προτεραιοποίηση και κυρίως χωρίς να περιγράφονται τα χρηματοδοτικά εργαλεία με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο πόρισμα. Και άρα, σε αυτό που με ρωτήσατε, μία απάντηση. Κυρία Νταρά, από ό,τι λέτε, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και δεν υπάρχουν και συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, προφανώς οδηγούμαστε σε μια κατάσταση, δεν θα πω εγώ αδιέξοδη για να μην είμαι υπερβολική, αλλά σε μια κατάσταση που δεν θα φέρει, όπως είπα πριν από λίγο, τα προσδοκόμενα επιθυμητά αποτελέσματα που θέλουμε. Κυρία Μπασκάκη, εγώ πάντοτε θέλω να είμαι αισιόδοξη. Τα πορίσματα τα οποία κατατέθηκαν είναι προς τη διάθεση της εκάστοτε κυβέρνησης για να αξιοποιήσει τις προτάσεις, τις αναλύσεις, όλα τα πορίσματα. Είναι στο χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης να υλοποιήσει τις προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί. Ωστόσο, και μάλιστα γι' αυτό εμείς ζητήσαμε να υπάρχει ένας μηχανισμός παρακολούθησης, ο οποίος θα στηθεί μέσα από το Κοινοβούλιο, που θα παρακολουθεί ουσιαστικά την υλοποίηση του πορίσματος που έχει ψηφιστεί από την πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος, την πλειοψηφία όμως της Βουλής, και έχουμε ζητήσει κάθε χρόνο να παρουσιάζεται χρονοδιάγραμμα με την υλοποίηση των προτάσεων. Δεν έχουμε προχωρήσει σε αυτό, ωστόσο μια πρόταση θα μου επιτρέψετε. Εκεί ήθελα να σταθώ, συγγνώμη λίγο, για να το κάνουμε και πιο χρηστικό. Η κριτική μας που εντάσσεται, κυρία Μπασκάκη, θεωρούμε ότι δεδομένων και των τριών ετών που έχει κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, θεωρούμε ότι είναι ένα ευχολόγιο το πόρισμα το οποίο έχει καταθέσει, χωρίς να υπάρχει μια συνεκτική αναπτυξιακή λογική, η οποία αντιτίθεται στις πολιτικές που εφαρμόζει στην καθημερινότητα εδώ και τρία χρόνια. Έχουμε δει ότι η περιοχή μας έχει πάει πάρα πολύ πίσω, περιφερειακά οι ιατρία αναστέλουν τη λειτουργία τους, δημόσιες υποδομές ξεπουλούνται, ακόμη και το παραλιακό μέτωπο της πόλης, η δυτική Χερσαία ζώνη,
σε ένα μήνα, αν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός ιδιωτικοποίησης, θα περάσει μέσα σε μία μέρα στα χέρια ενός ιδιώτη. Βλέπουμε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών να έχουν καταργηθεί. Βλέπουμε τα πανεπιστήμια μας με την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής να έχουν πολύ λίγους εισακταίους και να παλεύουν για τη βιωσιμότητά τους, προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις σε όλη την κοινωνική και οικονομική ζωή της Θράκης. Και παράλληλα έρχεται η κυβέρνηση και μας λέει: εμείς στηρίζουμε την ανάπτυξη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όταν στην πράξη λειτουργούν για την υποβάθμισή τους. Κυρία Οπότε Γκαρά, θα μας επιτρέψετε να έχουμε επιφυλάξεις για την υλοποίηση του πορίσματος και κυρίως για τις προθέσεις της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Να ρωτήσω τώρα κάτι πρακτικό για να μας βοηθήσετε, γιατί εσείς τα ζείτε από μέσα, ξέρετε καλύτερα πώς πρέπει να λειτουργήσουν αυτές τις διαδικασίες. Θα συσταθεί, όπως είπατε και εσείς, μια επιτροπή παρακολούθησης του πορίσματος. Έχουμε πότε συμφωνήσει θα γίνει όλα τα κόμματα σε αυτό. Έχουμε συμφωνήσει όλα τα κόμματα στην αναγκαιότητα Ωραία. Να συσταθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης. Στην πράξη, αυτό είναι στο χέρι του Προέδρου της Βουλής. Πρακτικά δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το αν έχουν προχωρήσει. Γιατί ήδη πέρασαν δύο χρόνια μέχρι να φτάσουμε στο πόρισμα. Μην περάσουν κανένα δύο χρόνια μέχρι να κάνουμε την επιτροπή παρακολούθησης. Αυτό θέλω να πω. Και το πόρισμα έχει ψηφιστεί από την επιτροπή, ως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής, εδώ και δύο περίπου μήνες από την αρμόδια διακομματική επιτροπή. Αναμένουμε όμως και εμείς πιέζουμε και το προτείνουμε και θεωρούμε θετικό ότι άμεσα πρέπει να συσταθεί ο συγκεκριμένος μηχανισμός παρακολούθησης του πορίσματος για να έχουν ενημέρωση και οι πολίτες για την υλοποίηση των προτάσεων και των έργων. Τώρα αυτό έχει σημασία πια. Εδώ που φτάσαμε προφανώς να έρθει εκείνη η στιγμή που θα λέμε ότι αυτή η πρόταση υλοποιήθηκε ή όχι, αυτό το έργο έγινε ή όχι. Και όπως είπατε, κάθε χρόνο ζητήσατε αυτή η Επιτροπή Παρακολούθησης να έχει τα στοιχεία, τέλος πάντων να μπορεί να ενημερώνει και τους θρακιώτες για το τι ακριβώς γίνεται. Ανά έτος, όχι ανά δύο έτη, ανά έτος είπατε. Εμείς έχουμε ζητήσει ανά έτος να υπάρχει απολογισμός και συνεδρίαση παρακολούθησης του συγκεκριμένου πορίσματος. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά στην πορεία των ημερών. Κυρία Γκαρά, σας ευχαριστώ θερμά για τα όσα είπαμε δημοσίως απόψε. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ και για τη φιλοξενία. Αλλάζουμε τώρα θεματολογία. Για δύο ακόμα αρδευτικές περιόδους θα είναι σε ισχύ η συμφωνία του 1964 μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας σχετικά με την ετήσια παροχή 186 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού που διοχετεύονται για ανάγκες άρδευσης στον ομό Εύρου μέσω των βουλγαρικών φραγμάτων του ποταμού Άρδα. Πρόκειται για μια διακρατική συμφωνία 60 ετούς διάρκειας που λήγει το 2024, οπότε η βουλγαρική πλευρά δεν θα έχει πλέον την υποχρέωση να παρέχει τις ποσότητες αυτές. Αυτά δήλωσε ο διευθυντής του ΟΕΒ Ορεστιάδας, ο κύριος Ορέστης Βουρνέλης, ο οποίος έθεσε το ζήτημα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Γιωργαντά, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ορεστιάδα. Περίπου 600.000 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων του νομού Εύρου που άμεσα ή έμεσα αρδεύονται από τα νερά των ποταμών Εύρου και Άρδα κινδυνεύουν να μείνουν απότιστα μετά το 2024, οπότε και λίγη συμφωνία του 1964 με την τότε Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας, βάσει της οποίας σημαντικές ποσότητες νερού εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω των βουλγαρικών φραγμάτων. Πρόκειται για τα φράγματα με τα οποία η γειτονική χώρα διαχειρίζεται τα ύδατα των δύο ποταμών, οι πηγές των οποίων βρίσκονται στο έδαφος της. Η συμφωνία που προβλέπει ετήσια ανανέωσή της μέχρι και το 2024 έχει χαρακτήρα πολεμικής αποζημίωσης της Βουλγαρίας προς τη χώρα μας για την εισβολή της στη Βόρεια Ελλάδα στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η συνέχιση της παροχής των αναγκαίων υδάτων για την άρδευση των αγροτικών εκτάσεων του Εύρου μετά το 2024 θα πρέπει να γίνει με μια νέα διμερή συμφωνία, η διαπραγμάτευση της οποίας προς το παρόν δεν έχει τεθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Το θέμα αυτό έθεσε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Γιωργαντά ο διευθυντής του ΟΕΒ Ορεστιάδας Ορέστης Βουρνέλης στη διάρκεια της ημερίδας που έγινε στο πολιτιστικό πολύκεντρο της πόλης. Ο κύριος Βουρνέλης πρόσθεσε ότι πριν μερικά χρόνια η Τουρκία επεδίωξε να προχωρήσει συμφωνία με τη Βουλγαρία και να αποκτήσει δικαιώματα στην παροχή των υδάτων που διαχειρίζεται η βουλγαρική πλευρά. Ωστόσο, το θέμα είχε παγώσει τότε λόγω της ισχύουσας υποχρέωσης της Βουλγαρίας έναντι της Ελλάδας. Για το κρίσιμο αυτό ζήτημα έχουν ενημερωθεί και εγγράφως τα τελευταία χρόνια τα συναρμόδια Υπουργεία της Ελλάδας με το αίτημα να υπάρξει μέριμνα για την έγκαιρη επίλυσή του, όπως ανέφερε στην ημερίδα ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς, επιβεβαιώνοντας τον διευθυντή του ΟΕΒ Ορεστιάδας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε πως δεν γνωρίζει το συγκεκριμένο θέμα και δεσμεύτηκε ότι θα το θέσει στις επαφές που θα έχει κατά την επίσκεψή του στη Βουλγαρία μετά το Πάσχα. Να μιλήσουμε για μια συμφωνία που υπάρχει
μια συμφωνία ελληνοβουλγαρική, η οποία τυχαίνει να είμαι και μέλος αυτής της ομάδας εργασίας, όπου κάθε χρόνο υπογράφεται η παροχή νερού από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα 186 εκατομμυρίων κυβικών με σκοπό την άρδευση. Σαφώς και παίζει και ένα περιβαλλοντικό λόγο όλο αυτό, γιατί περνάει το νερό στον Εύρο, είναι για καλοκαιρινούς μήνες. Όμως αυτή η συμφωνία είναι ως πολεμική αποζημίωση. Αυτή λήγει σε 2 χρόνια. Οπότε η Βουλγαρία δεν έχει καμία υποχρέωση να μας παρέχει αυτά τα κυβικά. Και αν κάποιος, γιατί πολύ εύκολα είχε πει ότι εντάξει, τι θα κάνουν, θα τα κρατάνε, θα μας τα δώσουν, γιατί παράγουν ενέργεια. Εμείς όμως το παίρνουμε με συγκεκριμένους όρους, με συγκεκριμένο χρόνο, σε συγκεκριμένο χρόνο και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Άρα θα υπάρξει ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλο τον Εύρο σχετικά με το νερό. Το 24 λήγει συμφωνία, ξαναλέω, και δεν έχει καμία υποχρέωση η Βουλγαρία να μας παρέχει το νερό αυτό. Θα το χρησιμοποιεί και θα το παραδίδει κατά το δεκούν και όχι και αν θέλει. Μου επιτρέπετε λίγο. Επιπλέον, συγγνώμη σε αυτό, ολοκληρώνοντας, για να μου πείτε, έκανε μια προσπάθεια η Τουρκία προ-δεκαετίας περίπου, αν θυμάμαι καλά, να κάνει μια συμφωνία με τη Βουλγαρία για να πάρουν αυτή το νερό αυτό. Και εμείς έχουμε κάνει ιστορία εγγράφων και δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Παρακαλώ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και χαίρομαι που μου το θέτετε τώρα, γιατί αυτά δεν είναι θέματα για να τίθονται το 2024, πρέπει να τίθονται 2 χρόνια πριν τουλάχιστον. Λοιπόν, ευχαριστώ που το θέτετε και θέλω να με ενημερώσετε όσο πιο καλύτερα γίνεται για αυτό το ζήτημα, στέλνοντάς μου ένα σημείωμα. Εγώ μετά το Πάσχα θα επισκεφτώ τη Βουλγαρία και θα έχω συνάντηση με τον ομόλογό μου. Αυτό έχει προγραμματιστεί ούτως ή άλλως. Και νομίζω ότι αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να είναι το πρώτο στην ατζέντα, γιατί δεν υπάρχει τίποτε αυτονόητο. Σωστά το είπατε. Δεν υπάρχει τίποτε αυτονόητο. Τα δεδομένα αλλάζουν. Η κλιματική κρίση κάνει τον κόσμο να αναζητεί τις δυνατότητες για νερό ακόμα περισσότερο. Αυτή την παράμετρο οφείλω να πω δεν την ήξερα. Και βεβαίως χαίρομαι που με ενημερώνετε. Περιμένω και καλύτερα ενημερωτικό σημείωμα και να ξέρετε ότι εγώ μετά το Πάσχα θα δω με ποιον τρόπο και με βάση και ποια άλλα αρμόδια στην αρμόδια υπουργεία, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και στην αρμόδια υπουργεία, θα δω πώς μπορεί να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα. Οπότε παίρνετε τα στοιχεία μου και μου στέλνετε. Ένα έργο που το αναφέρουν οι αυτοδιοικητικοί της Ροδόπης και του Δήμου Κομωτινιών κοντά μία 20ετία μπαίνει στην τροχιά υλοποίησης. Πρόκειται για το φράγμα συμβόλων, το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πολύ σφιχτικό και χρόνο παράδοσης το 2023. Την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει στη Ροδόπη ανακοίνωσε και επίσημα ο Δήμος Κομωτινής. Μέχρι το τέλος του 2025 αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παρέχει νερό ώστε να καλύψει τις ανάγκες όλης της Κομωτινής στο φράγμα των συμβόλων σύμφωνα με τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑ Κομωτινής. Αυτό τονίστηκε μεταξύ άλλων κατά τη συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Δήμος Κομωτινής μαζί με τα στελέχη της ΔΕΙΑΚ με αφορμή την ένταξη της κατασκευής του φράγματος στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και αεφόρος ανάπτυξη μαζί με τα συνοδευτικά του έργα. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 19 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 18 αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του φράγματος που είναι χωμάτινο, με αργυλικό πυρήνα και ύψος περίπου 40 μέτρων επί του χυμάρου χιονόρεμα, σε θέση περίπου 1250 μέτρα βορείως του οικισμού συμβόλων, με τα συνοδά του έργα ωφέλιμου όγκου 6.250.000 κυβικών μέτρων, μαζί με αγωγούς αλλά και αντλιοστάσια και την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ίδρυψης στην Κρατινή. Τα υπόλοιπα 348.000 ευρώ αφορούν αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στην περιοχή υλοποίησης του έργου. Με το έργο, ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να υδροδοτήσει τόσο την πόλη της Κομωτινής όσο και τους οικισμούς της μέσω επιπλέον έργων. Ενώ το στοίχημα τώρα είναι να προλάβει να συμβασιοποιηθεί το έργο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, ώστε να μπορέσει να περάσει στην επόμενη περίοδο χρηματοδότησης. Ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιάννης Γκαράνης σημείωσε πως πρόκειται για ένα έργο πνοής για τον τόπο που χρόνια τώρα αποτελούσε διακαή και στόχευση των διοικήσεων ακόμα και από τη δεκαετία του 80, με τη σημερινή διοίκηση να ολοκληρώνει αυτή την προσπάθεια που θα λύσει οριστικά το θέμα της υδροδότησης του Δήμου και των οικισμών. Ένα έργο πολύ μεγάλη σημασία, ένα έργο πνοής για το Δήμο μας και φυσικά ένα αναπτυξιακό έργο. Αυτό το έργο αποτελούσε, όπως γνωρίζετε σε πολλούς, το διακαή πόθο πολλών διοικήσεων. Η πρώτη αναφορά του έργου γίνεται από τη δεκαετία του 80 περίπου. Αντιλαμβάνεστε, πάμε 40 χρόνια πίσω για να έχουμε σήμερα η διοίκησή μας να λύσει οριστικά μετά την κατασκευή το θέμα της υδροδότησης τόσο του Δήμου, της πόλης αλλά και των οικισμών.
Στη διεθνή κρίση και τις προεκτάσεις για την περιοχή μας αναφέρθηκε ο Κωστής Συφνέος, διευθυντής της Gas Trade, από το Φόρουμ των Δελφών. Μάλιστα, τόνισε ότι η Αλεξανδρούπολη μπορεί να καλύψει όχι μόνο τις ανάγκες των βαλκανικών χωρών, αλλά μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των χωρών όπως είναι η Μολδαβία, ακόμη και η Ουκρανία. Ανέφερε ότι πρέπει να γίνουν αρκετές επενδύσεις σπόρων σε υποδομές φυσικού αερίου, ενώ σημείωσε ότι ο τερματικός σταθμός της Αλεξανδρούπολης θα μπορεί να καλύψει το 10% των 50 δισεκατομμυρίων κυβικών που χρειάζεται η Ευρώπη σε φυσικό αέριο. Δηλαδή, μπορεί να καλύψει μέχρι το τέλος του 2023 περίπου 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου. Στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Κωστής Συφνέος, διευθυντής της Gas Trade του Ομίλου Κοπελούζου, ανακοίνωσε για τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου της Αλεξανδρούπολης ότι το καράβι θα εγκατασταθεί στο λιμάνι τον Νοέμβριο του 2023. Για το δεύτερο τερματικό που σχεδιάζεται, ανέφερε ότι η ιδέα είναι να διπλασιαστεί η ποσότητα με ορίζοντα υλοποίηση στα μέσα του 2024. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στόχος θα πρέπει να είναι το άνοιγμα του διαδρόμου για την ενίσχυση των διασυνδέσεων φυσικού αερίου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη στα επόμενα 2 χρόνια. Να ανοίξουμε το διάδρομο και πιο βόρεια για να μπορούμε να εφοδιάζουμε και την Ουκρανία, είπε. Η πιθανότητα διακοπής φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι μπροστά μας, συμπλήρωσε. Το φυσικό αέριο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή πηγή στην Ευρώπη και συνεπώς για να μπορέσει η Ευρώπη να επιτύχει την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, που αντιπροσωπεύει το 40% της παραγωγής της Ευρώπης, θα χρειαστεί και το φυσικό αέριο αλλά και τις υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που διαθέτει. Επίσης, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί και στη διασυνδεσιμότητα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τη μεταφορά φυσικού αερίου. Τόνισε ότι πρέπει να γίνουν αρκετές επενδύσεις σπόρων σε υποδομές φυσικού αερίου, ενώ ανέφερε ότι ο τερματικός σταθμός της Αλεξανδρούπολης μπορεί να καλύψει το 10% των 50 δισεκατομμυρίων κυβικών που χρειάζεται η Ευρώπη σε φυσικό αέριο. Δηλαδή, μπορεί να καλύψει μέχρι το τέλος του 2023 περίπου 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου. Το τερματικό LNG της Αλεξανδρούπολης, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σε κατασκευή, είναι μία από αυτές τις υποδομές, ίσως η σημαντικότερη νέα υποδομή, η οποία μπορεί να υποδεχθεί 5,5%, 10% δηλαδή αυτής της δυναμικότητας, μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Όμως, το σημαντικό δεν είναι να έχουμε μεμονωμένες υποδομές. Το σημαντικό είναι οι υποδομές να μιλάνε μεταξύ τους, να είναι συμπληρωματικές, να υπάρχει η διασυνδεσιμότητα στην περιοχή, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι μια περιοχή η οποία είναι σχετικά απομονωμένη από την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε το τάχιστο, είναι η προτεραιότητα, να δημιουργήσουμε τις διασυνδέσεις, έτσι ώστε να μπορέσει το φυσικό αέριο να μεταφερθεί σε όλη την περιοχή. Mm-hmm. Σημειώνουμε εδώ ότι δίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να αποτελέσει, να παίξει έναν κυρίαρχο ρόλο στον εφοδιασμό με ενέργεια σε αυτή την περιοχή. Να πούμε λίγα πράγματα για το τέρμινα της Αλεξανδρούπολης. Όπως είπα και πάλι, είναι στη φάση της κατασκευής. Είναι ένα project 410 εκατομμυρίων. Έχει πλήρως εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή του σε ένα μεγάλο μέρος από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια, αλλά και από χρηματοδότηση μέσω δανειακών συμβάσεων και φυσικά τη συμμετοχή των μετόχων του, πενταμετοχικό σχήμα, στο οποίο συμμετέχουν εκτός από τους Έλληνες μετόχους, δηλαδή την κυρία Κοπελούζου, το ΔΕΣΦΑ, τη ΔΕΠΑ, μετέχουν και η κρατική βουλγάρικη εταιρεία φυσικού αερίου, η Bulgatransgas, όπως επίσης και η Gaslock, μια εταιρεία συμφερόντων του εφοπλιστή Πίτερ Λιβανού, αλλά πλέον και αμερικανικών συμφερόντων. Τέλος, να πούμε ότι το έργο αυτό μετά από 10 χρόνια βρίσκεται στη φάση κατασκευής του. Θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει το τέλος του 2023. Θα μπορεί να μεταφέρει, όπως είπαμε, 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά προς την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και είμαστε όλοι περήφανοι που μετά από 10 χρόνια φέραμε το έργο εδώ. Προχωρούν οι εργασίες για την παιδοψυχιατρική κλινική με 11 κρεβάτια στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Αυτό τόνισε ένα χρόνο μετά την τελευταία της επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη η Υφυπουργός Υγείας, η κυρία Ζωή Ράπτη, η οποία και βρέθηκε στην πόλη για τα εγκαίνια του Κέντρου Ημέρας για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια. Στο περιθώριο της επίσκεψής της, ρωτήθηκε για την ανακοίνωση που είχε κάνει ακριβώς 12 μήνες πριν για τη λειτουργία της παιδοψυχιατρικής και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία υλοποίησης της συγκεκριμένης στόχευσης.
Κύριε Υπουργέ, πριν από ένα χρόνο ήσασταν και πάλι στην Αλεξανδρούπολη, όπως είπατε, και τότε από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης είχατε εξαντλήσει τη λειτουργία παιδοψυχιατρικής με 11 κλίνες. Πού βρισκόμαστε με αυτή την υπόθεση? Προχωράμε και στη λειτουργία της παιδοψυχιατρικής. Μάλιστα, πρόκειται να δημιουργήσουμε και ένα κέντρο ημέρας για το παιδί. Ήδη ενισχύσαμε την κλινική με 6 νοσηλευτές, όπως είχαμε υποσχεθεί. Πρόκειται άμεσα να προκηρύξουμε και 2 θέσεις ψυχιάτρων επιμελητών μετά την αποχώρηση 2 αντίστοιχων και βεβαίως θα χρηματοδοτήσουμε και τη λειτουργία του κέντρου ημέρας για το παιδί, μια κλινική day clinic όπως το λέμε, ούτως ώστε κάποιος να βρίσκει υποστήριξη για το παιδί του, γιατί ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολα πέρασαν τα παιδιά μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πόσα ζητήματα ψυχικής υγείας παρουσίασαν και πόσο πρέπει να τα ενδυναμώσουμε. Στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε την ετήσια συνάντηση εταιρικού σχήματος και ενημερωτική ημερίδα του ΣΒΑ στην Αλεξανδρούπολη. Αντικείμενο της συνάντησης εργασίας ήταν η παρουσίαση και ενημέρωση για την εξέλιξη προόδου των δράσεων που εντάσσονται στο ΣΒΑ και η ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συγκεντρώθηκαν με σκοπό την ενημέρωση και παρουσίαση των δράσεων που είναι σε εξέλιξη και αφορούν στο πρόγραμμα Στρατηγική Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Όλοι όσοι συμμετέχουν και συμπράττουν ανέλησαν τα στάδια στα οποία βρίσκεται η δική τους συμμετοχή και στάθηκαν σε ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή και υλοποίηση αυτών των δράσεων. Η Δημοτική Αρχή αναφέρθηκε στη διαμόρφωση χώρου της παραλίας, στην ανάπλαση της δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμένα, στην ανάδειξη αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι, καθώς επίσης στην επέκταση ποδηλατόδρομου και στη διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη του ΣΒΑ και τα όσα σημαντικά θα προσφέρει αυτό στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών, εστιάζοντας όμως και σε κάποια προβλήματα που παρατηρήθηκαν, αλλά που όπως είπε ξεπεράστηκαν. Ως Δήμος Αλεξανδρούπολης έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν εμπρόθεσμα το πρόγραμμα, εκτός από ένα σχεδιασμό της αποθήκης, διότι υπήρχε ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα το οποίο προσπεράστηκε. Έχουμε μέχρι στιγμής εκτελέσει το δίκτυο του ποδηλατοδρόμου που αναπτύσσεται παράλληλα με την παραλιακή οδό κάτω, καθώς και το χώρο του υπαίθριου πάρκινγκ απέναντι από το πάρκο των προσκόπων. Έχουμε εκτελέσει επίσης το σχεδιασμό, την υλοποίηση της ανάπλασης της δυτικής χερσαίας ζώνης, καθώς και την ειδικότερη ανάπλαση των υπολείπων τμήματων επί της παραλιακής λεωφόρου και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο χώρο ανάπλασης, εκεί που είναι οι πέρκουλες που αναπτύσσουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Είμαστε σε καλό δρόμο, σχεδόν προς το τέλος, σε σχέση με τις 3 αποθήκες που υλοποιούμε. Οι 2 από τις 3 είναι στο τελείωμά τους, η τρίτη δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Είχαμε μια ατυχή στιγμή από ένα έκτακτο καιρικό φαινόμενο να πέσει η τυχοποία, το κέλυφος όπως λέμε, του κτηρίου αυτού και να υπάρχει μια διχογνωμία γραφειοκρατική σε σχέση με τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά πόσο θα πρέπει να εκδοθεί καινούρια άδεια, εφόσον πλέον δεν σώζεται το κέλυφος αυτό, ή θα πρέπει να συνεχίσουμε την παλιά. Ξεπεράστηκε με παρέμβαση από την κυρία Υπουργό Πολιτισμού το γραφειοκρατικό αυτό πρόβλημα, οπότε σιγά σιγά επιστρέφουμε στην ομαλότητα και στην υλοποίηση, εκτέλεση και του συγκεκριμένου έργου. Εμπλεκόμενα μέρη που συμβάλλουν είναι η ΤΙΕΔΑ, το Πολυκοινωνικό, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, το Επιμελητήριο Εύρου και ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης. Ο Δήμαρχος τόνισε πως τα σχέδια του Δήμου δεν σταματούν εδώ. Υπάρχει στόχευση και προγραμματισμός για περισσότερες ανάλογες ευκαιρίες με προοπτική την ανάπτυξη. Αφού είμαστε εμπρόθεσμοι και με σωστά, ωραία ποιοτικά χαρακτηριστικά στην υλοποίηση του πρώτου προγράμματος του ΣΒΑ, της βιώσιμης αστικής ανάπλασης, να προχωρήσουμε σε επόμενες χρηματοδοτήσεις, που όπως αντιλαμβάνεστε και αυτοί που δίνουν τα χρήματα, αλλά και εμείς που παίρνουμε τα χρήματα, θέλουμε να πιάνουμε τόπο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Στο ΤΑΙΠΕΔ προωθεί ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης το αίτημα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης για τον αποχαρακτηρισμό και την παραχώρηση της δυτικής χερσαίας ζώνης του Λιμένα στο Δήμο, καθώς μετά τη συνάντηση που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με την αρμόδια Διαπαραταξιακή Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο ΟΛΑ δήλωσε αναρμόδιος για το θέμα, δεσμεύτηκε να προωθήσει το ψήφισμα, όπως είπε, στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, αποκλειστικό μέτοχο του Οργανισμού. Και καθήλυνα αρμόδιο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΟΛΑ, κ. Χατζημιχαήλ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος, έχοντας την αποκλειστική χρήση του συνόλου της χερσαίας ζώνης Λιμένος, υποδέχτηκε κατά τη διάρκεια τακτικής συνεδρίασης τα μέλη της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, παρέλαβε ψήφισμα του τελευταίου και άκουσε με προσοχή τις θέσεις και τις προτάσεις των μελών της Επιτροπής, καθότι στην παρούσα συγκυρία δεν υφίσταται δυνατότητα έκδοσης απόφασης λόγω της από καιρό ολοκλήρωση του προσδιορισμού των ορίων της χερσαίας ζώνης, καθώς και της λήξης της διαδικασίας παραχώρησης ένα ακριβώς μήνα από σήμερα, διαδικασία η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020. Δεσμευτήκαμε να προωθήσουμε το ψήφισμα στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, αποκλειστικό μέτοχο του οργανισμού και υπό ευρία έννοια ιδιοκτήτη της χερσαίας ζώνης και καθήλυνα αρμόδιο. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Προέδρου του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Κωνσταντίνου Χατζημιχαήλ μετά τη συνάντηση που είχε η διοίκηση του οργανισμού με τα μέλη της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δήμου με θέμα το έτοιμα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον αποχαρακτηρισμό και παραχώρηση της δυτικής χερσαίας ζώνης του Λιμένα στο Δήμο. Μια συνάντηση από την οποία κανείς δεν περίμενε επί της ουσίας να προκύψει κάτι συγκεκριμένο παρά μόνο να ακουστούν όλες οι απόψεις. Η τοποθέτηση του Προέδρου του ΟΛΑ περί ψηφίσματος στη γραπτή του γνωστοποίηση από την πλευρά του Δήμου προκάλεσε την αντίδραση των μελών της Διαπαραταξιακής, αφήνοντας εχμές πως εντέχνως χρησιμοποιήθηκε ο συγκεκριμένος όρος περί ψηφίσματος από την πλευρά του ΟΛΑ για να μην πάρει θέση σαφή για αυτό το κέριο ζήτημα. Ο Διευθυνός Σύμβουλος του ΟΛΑ Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου, μιλώντας στον Maximum FM και στον Δημήτρη Κολλιό, έσπευσε να διευκρινίσει πως ήταν μια ατυχής έκφραση που χρησιμοποιήθηκε από την πλευρά του Προέδρου. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι και αυτό, έγινε κατανοητό. Ωστόσο, θέλησε να πει με έμφαση πως πρώτα και εγκαίρως ο ΟΛΑ έβαλε προς συζήτηση αυτή την υπόθεση και πως ο ίδιος έκανε το χρέος του πράττοντας το έπακρον το καθήκον του. Τίποτα δεν έγινε κρυπτό, όλα τα χαρτιά από την αρχή ήταν ανοιχτά. Επειδή το είδα ότι σε ανάρτησή του το χαρακτήρισε και ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος ως ψήφισμα. Δεν είναι ψήφισμα, κύριε Σύμβουλε. Είναι απόφαση. Είναι απόφαση. Δεν είναι ψήφισμα. Αλήθεια, σας το είπα και εισαγωγικά. Είναι ατυχής η έκφραση. Δεν νομίζω ότι το ήθελε να το υποτιμήσει. Εντάξει. Είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κοιτάξτε. Την έχω υπόψη μου. Δεν αμφισβητείται. Κανένα όργανο δεν μπορεί να επιβάλλει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει το άλλο όργανο, εννοώντας τόσο τον Δήμο όσο και τον ΟΛΑ. Εμείς, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, ακούσαμε τη Διαπαραταξιακή και από εκεί και έπειτα ο οργανισμός θα αποφασίσει από την πλευρά του πώς θα ενεργήσει, διαπιστώνοντας για άλλη μία φορά την ολιγορία της Δημοτικής Αρχής. Κυρίαρχο όργανο για τον Δήμο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Κυρίαρχο όργανο για τον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης είναι το δικό του Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι. Λοιπόν, κανένα όργανο δεν μπορεί να επιβάλλει στο άλλο πώς θα ενεργήσει. Όλοι κρινόμαστε υπό το φρίσμα του Συντάγματος και των νόμων του κράτους. Σεβαστή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη σέβομαι ως πολίτης αυτής της πόλης, αλλά από εκεί και πέρα το πώς θα ενεργήσει το κυρίαρχο όργανο που λέγεται Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης και εκφράζεται μέσα από το Διοικητικό του Συμβούλιο δεν θα το υπαγορεύσει κανένας άλλος εκτός από το ίδιο το όργανο. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως ο Διευθύνων Σύμβουλος ανέφερε μεταξύ άλλων πως η ευκαιρία για τη συγκεκριμένη έκταση χάθηκε όταν, παρά την επίμονη προσπάθειά του, πριν προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση του Λιμένα για κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης από τον Δήμο προς το ΤΑΙΠΕΔ, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Λυπάμαι, είπε, που η εισήγησή μου πριν από 2,5 χρόνια δεν εισακούστηκε. Αν τότε εισακουόταν η εισήγησή μου, ναι, η οποία ήταν, όπως ξέρετε, με τη σύμφωνη γνώμη όλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης, ναι, αν τότε ενεργούσαμε, σήμερα δεν θα κάναμε αυτή την κουβέντα. Θα ήταν άλλα τα δεδομένα. Προς το καλύτερο βεβαίως. Τελειώνοντας, ο κ. Χατζηκωνσταντίνου τόνισε πως εξ αντικειμένου τα περιθώρια είναι συγκεκριμένα και έχουν στενέψει. Ωστόσο, εκτίμησε πως κανείς επενδυτής δεν θέλει την κοινωνία απέναντί του. Γεγονός που ίσως να οδηγήσει σε κοινό τραπέζι διαλόγου, λέγοντας πως πρέπει να σταθούμε στη μεγάλη εικόνα αυτής της διαδικασίας και πως το συμφέρον της πόλης με έναν τρόπο στο τέλος θα διαφυλαχτεί, κάνοντας την παρότριση να μην τρογόμαστε μεταξύ μας. Μία εκτίμηση, ρισκάροντας να την κάνω δημόσια. Ναι. Κανένα ανεξαρτήτως, έχω επιστροφή του στον ήχο και δεν μπορώ. Ναι. Λοιπόν, λέω, κανένας επενδυτής, ό,τι και αν έχει μεσολαβήσει μέχρι την έλευσή του, σίγουρα επειδή θα έχει ένα τεράστιο για τα οικονομικά δεδομένα της περιοχής επενδυτικό πλάνο, δεν θέλει να έχει την τοπική κοινωνία απέναντί του. Ναι. Σίγουρα θα καθίσει καλόπιστα στο τραπέζι να κουβεντιάσει με την τοπική κοινωνία και βεβαίως με το κυρίαρχο όργανο που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Αρχή.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.